Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, είμαι ο Έλληνας Δράκος Gamer, για όσους δεν με ξέρουν, στο YouTube και στο Twitch TV. Και σήμερα έχω να σας κάνω ένα βιντεάκι το οποίο είναι σχετικά με το LOL, για το update στο BB 14.10.2013. Θα ξεκινήσω με τα οπτικά εφέ που έχω γράψει. Είναι του Nasus το νέο Splash Art. Μετά έχουμε αλλαγή του Nasus στα μάτια του, αντί για κόκκινο είναι μπλε. Έχουμε κάποια νέα εικονίδια αντικειμένων που θα τα δείτε πιο μετά. Και επίσης και τις εικόνες και του Νάσου και αυτά θα δείτε. Έχουμε αλλαγή εικόνα στο Smite, την οποία θα τη δείξουμε στο βίντεο. Επίσης έχουμε όταν κάνει η Άρη ulti, είναι οπτικό εφέ, όταν κάνει η Άρη ulti. Fate is a manifestation of my will. Όταν κάνει η Άρη ulti να βγαίνει ένας κύκλος από κάτω της σαν οπτικό εφέ, από ό,τι έχω δει και ξέρω. Λοιπόν, mortality is guilt. Ο Τζάρμαν 4 έφαγε nerf στην ulti του, δηλαδή όταν θα πάει να κάνει η ulti θα έχει αυτόν τον κύκλο, ένα κυκλάκι ας πούμε, το οποίο θα το πατάει και θα το χρησιμοποιεί ώστε να ξέρει σίγουρα πως θα κλείσει τους άλλους. Και γενικά πιστεύω είναι ένα καλό πράγμα για να βοηθήσει την ομάδα του. Γιατί όταν δεν είχε αυτό το κυκλάκι και μικρό range, μικρής εμβέλειας, δεν μπορούσε να ξέρει ο Jarvan πόσο θα κάνει range ας πούμε. Το range του πόσο θα κάνει για να τους πιάσει. Πάταγε απλά την ulti και τους έπιανε όσους ήταν εκεί. Μετά έχουμε οπτικά εφέ στο Face of the Mountain. Έτσι λέγεται. Θα πρέπει να το βρω τώρα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, Face of the Mountain, που είναι και στα αγγλικά τώρα. Το βάλα στα αγγλικά και με βολεύει. Μισό λεπτό. Όπως βλέπετε έχουμε και στο μερολόμικο να αλλαγεί. Να το. Αυτό εδώ είναι το item που βλέπετε. Έχουμε καινούργιο οπτικό εφέ με λίγα λόγια πάνω του. Επίσης έχει την ασπίδα που δίνει. Η ασπίδα που δίνει ξεκινάει ως πράσινη και γίνεται πορτοκαλί όταν σκάει. Το Spall of War έχει πλέον πράσινες σφαίρες να περιστρέφονται γύρω από τον ήρωα αντί για κέρματα. Δηλαδή αυτό είναι τη Σάρι. Θα σας το δείξω σε ένα βιντεάκι, δηλαδή μέσα εδώ στο βίντεο που είμαι τώρα ας πούμε. Θα μπορεί να εμφανιστεί ας πούμε και να το δείτε λίγο πως είναι. Μετά θα πάμε στα αντικείμενα. Απλά να αφήσω να βαράει ο Νάσος εδώ πέρα τα τούμπανα τα μίνια. Πάμε στο Ancient Coin. Το Ancient Coin, λοιπόν έχουμε και λέμε το Ancient Coin, τι είναι αυτό εδώ. Το οποίο η παθητική του passive είναι αυτή εδώ. Unique passive. Ονομάστηκε σε favor από το Scavenger. Αυτό είναι, δεν ξέρω γιατί, απλά άλλαξε passive του λίγο. Λοιπόν, τώρα πάμε πίσω στο Face of Mountain. Άντε να το ξαναβρω. Face of Mountain of the Mountain. Είναι το βουνό, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Έχουμε αλλαγή και στο Archangel Staff, όπως το βλέπετε εδώ. Τέλος πάντων. Και τα νέα αυτά εδώ, τα items που τα έχετε δει πιο πολύ. Λοιπόν. Πού είναι ρε, να το. Το tooltip του Spoils of War, που είναι της Άρη νομίζω, πλέον αυτά τα αποτελέσματα απαιτούν να υπάρχει κοντά ένα σύμμαχος. Φορτίζει κάθε 30 δευτερόλεπτα, maximum 2 φορτίσεις, αντί για αυτά τα αποτελέσματα απαιτούν να υπάρχει κοντινός σύμμαχος και να ενεργοποιείται έως, και να ενεργοποιείται έως 4 φορές σε 2 λεπτά. Αυτό εδώ το item. Αυτό το item. Λοιπόν, έφαγε επίσης νέρφη από, η ζωή μειώθηκε σε 375 από 400, αυτό εδώ. Και τώρα δίνει 10% CDR, δηλαδή cooldown reduction. Αυτά σχετικά με το, όχι ακριβώς με τα αντικείμενα, συνεχίζουμε στα άλλα αντικείμενα. Λοιπόν, icon of the disc, of the sun disc. Όχι. Να βρούμε το icon of the sun disk. Θα το βρω από εδώ. Γιατί δεν το βρίσκει.
of the sun. Sun. Α, έχουμε και αλλαγή στο Sunfire Cape από ό,τι βλέπω εδώ. Τώρα το πρόσθετε. Λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι να το βρω. Τάλισμα αυτό. Icon of the Sun Disk. Icon of the Sun Disk. Έλα. Το έχει, αλλά δεν ξέρω που είναι. Για να σας πω τώρα, παιδιά. Τέλος πάντων, θα σας πω τι άλλαξαν επάνω σε αυτό. Ονομάστηκε Talisman of Ancession. Δεν ξέρω καλά αγγλικά, συγγνώμη κιόλας. Το όνομα της παθητικής του passive άλλαξε σε favor από Scavenger. Το Cage Speak. Το Cage Speak τώρα είναι... Πού είναι το support item? Σπίγκ λοιπόν, μισό λεπτό. Να το βρω. Α, είναι στο ability. Εδώ. Αυτά είναι λοιπόν. Το KG Speak, speak ονομάστηκε Spell Thieves Age. Αυτό εδώ που βλέπετε. Λοιπόν, το άλλο είναι το όνομα της παθητικής passive, δηλαδή εδώ κάτω. Άλλαξε σε tribute βασικά από Spell Thief. Εδώ πέρα. Tribute που λέει. Άλλαξε δηλαδή την ονομασία του. Γραμμένα μήνυμα. Λοιπόν. Μετά είναι το Cage's Lucky Pick. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Ονομάστηκε Frost Funk. Αυτό εδώ πέρα. Η αναβάθμιση του item. Το όνομα του της παθητικής του, δηλαδή της passive, άλλαξε σε tribute από Spell Thief. Πάλι και αυτό το ίδιο. Όπως βλέπετε εδώ. Και μετά πάμε στο Nomads μετάλλιο. Το μεταγέν που παίρνει ο τέτοιος. Παίρνει τα supports. Στο HP. Μετάλλιο αυτό. Όχι, αυτό είναι το Relic Shield. Nomads Medallion. Ξω. Εκεί πήγε το νος. Nomads Medallion, μισό να το βρω. Να το. Αυτό εδώ πέρα. Είναι η αναβάθμιση του Ancient Coin, αυτό εδώ. Nomads Medallion. Το πλοίο, ναι. Το όνομα της παθητικής, δηλαδή της passive, ονομάστηκε σε favor από Scavenger. Αυτό εδώ κάτω, favor. Και πάμε στο Relic Shield που το είδα πριν. Το είδα πριν. Σε είδα πριν. Πουστικό. Αυτό. Mankind's corruption spreads no further. Το tooltip του Spoils of War πλέον αναφέρει. Αυτά τα αποτελέσματα απαιτούν να υπάρχει κοντά ένα σύμμαχος. Φορτίζεται κάθε 30 δευτερόλεπτα, αυτό που βλέπετε. Maximum 2 φορτίσεις. Αντί για. Αυτά τα αποτελέσματα απαιτούν να υπάρχει κοντινός σύμμαχος και ενεργοποιείται έως 4 φορές σε 2 λεπτά. Αυτό εδώ. Και γενικά λογικά για αυτό εδώ, για την ανάβηση. Λοιπόν, αυτά σχετικά με τα αντικείμενα. Και το άλλο αντικείμενο που ξέχασα να αναφέρω ήταν το... Που το είδα πριν. Το είδα. Το τάλισμα αυτό εδώ. Δεν άλλαξε κάτι, απλά άλλαξαν εδώ την πάση και το κάνανε favor αυτό. Και τη δίνει περισσότερα στατιστικά εδώ πέρα. Και τώρα πάμε στους ήρωες. Και σε όλα αυτά που έχω αναφέρει κιόλας θα φανούν εικόνες. Αν και βασικά δεν χρειάζονται να τις βάλω, γιατί σας τις έδειξα εδώ τις έχει. Για όλα τα items. Γαμημένα minions. Αφήστε με να μιλήσω. Leave me talk. Αλλαγές στους ήρωες τώρα. Τώρα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λοιπόν, αλλαγές ισορροπής. Έχουμε ένα ωραίο nerf στον Gorky. Στην εψιλό του Gundling Gun.
Το κόστος του μάνα μειώθηκε στο 50 σε όλα τα επίπεδα από 60, 65, 70, 75, 80. Μετά η passive του Corki, η ταχύτητα κίνησης αυξήθηκε ακόμα 5% και ακόμα δεν είναι global. Για όσους ρωτάνε για αυτές τις αλλαγές, ήταν κανονικά στο update, όχι το προηγούμενο, πολύ παλιό, στις 31 δεκάτου. Πολύ παλιό. Redemption is a hollow wish. Πας στα νεύρα τα minions και δεν έχω πάρει και item για να τα σκοτώσω. Μισό. Όχι. Όχι minions, με βιάζετε. Είμαι ο Νάσος καριολίδες. Μπορεί να μου κάνει τίποτα. Στα κάρω την Q μου. Τέλος πάντων, έχει αλλαγές στα skill εδώ όπως βλέπετε. Συνεχίζουμε. Μετά είναι, συνεχίζει η passive του, που είναι στην ασπίδα ή επιπλέον ζημιά επίθεσης. Άλλαξε σε 14, 23, 32, 41, 50 από 14, 23, 22, sorry, 30, 38, 46, 46 αυτό. Μειώθηκε κατά λίγο, δεν είναι πολύ, να πω την αλήθεια. Η Λούλου, η Q της, η αναλογία του AP, του speed, στο slow, που ελαττώνεται είναι 15. Κανονικά ανακοινώθηκε σαν 1% κάθε 7,5 AP, δηλαδή κάθε 7,5 ability power. Help Pixie, η Pixie το Y που δίνει την ασπίδα. Η αναλογία AP στη Shield μειώθηκε στο 6 από 8. Και τώρα πάμε στον αγαπημένο μας Νάσους που τον βλέπετε εδώ. Ο Νάσους, το τρελό το τούμπανο. Η αρπαγή ζωής, στην passive του είμαστε, η αρπαγή ζωής μειώθηκε στο 10-15-20% από 14-17-20%. Πάλι μικρή αλλαγή. Πάμε στη Σόνα, για όσους αγαπάνε τα support βέβαια και παίζουν Σόνα. Respect απλά γιατί η Σόνα είναι γαμάτο support. Έχω να πω ότι η AP αναλογία του επιπλέον speed άλλαξε σε 0-4 από 0-2. Power Crowd Tempo, η passive της, η AP αναλογία της επιβράνδυσης άλλαξε σε 0-4 από 0-2. Δηλαδή το speed της το αυξήσανε και την passive της το ίδιο. Γιατί από 0-2 πήγε στο 0-4. Και τέλος τελειώνουμε με την αγαπητή Sivir που έχει γίνει το rework της, με την Q της. Η βασική ζημιά επίθεσης άλλαξε σε 25, 45, 65, 85, 105 από 15, 40, 65, 90, 115. Έχει κάποιες αλλαγές. Mortality is guilt. All will be judged. Αυτά σχετικά με όλα αυτά που έχω να πω για το update που είναι στις 14 Δεκάτου 2013 στο BB και γενικά εδώ. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχουν τα δύο νέα jungle, το ένα και το άλλο εδώ. Και τώρα ας μείνουμε στον Άσους όπως βλέπετε εδώ, ας δούμε λίγο τον Άσους. Εδώ είναι με τον μπισκοτάκι του. Έφαγα τον μπισκότο μου. Εδώ είναι το τόν του, ο χορός του. Του χορεύει και ωραία, ξέρω. Έλα γέλασε. Δεν γελάει. Ο Μιτζή. Πατάω να γελάς. Λοιπόν, η Epsilon. Η W δεν μπορώ να τη σκάσω γιατί δεν έχω βάλει μποτάκι. Δεν χρειάζεται. Και τώρα το τούμπανο Ιούτι. Ιούτι του. Το γέγιο του. Αν μου το κάνει, γιατί δεν μου το κάνει. Αυτό είναι το γέγιο του. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εγώ σχετικά με αυτό το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε. Δεν ήταν και τόσο έτσι όπως το περίμενε να βγει. Πάντως πιστεύω θα είναι ωραίο για σας να το δείτε. Είναι οι πρόσφατες ενημερώσεις σχετικά με το PB, δηλαδή δεν έχω δει καμία αλλαγή εγώ ακόμη. Ακόμη. Απλά ξέρω ότι το jungle θα είναι λίγο πιο δύσκολο. Και ότι έχετε καινούργιος παίκτης, ο οποίος ακόμη θα βγει λίγα τον κόβο σε 2 εβδομάδες. Και το
το pre-season θα βγει στο 2014 από ό,τι άκουσα. Ή σε 2 μήνες. Each fork in your path leads to fire. Και κάτι άλλο. Επειδή δεν έχω αναφέρει στα βίντεο μου για το live stream, κάνω και live streams, οπότε μπορείτε να μπαίνετε καθημερινές και Σαββατοκύριακα που κάνω καμία φορά. Συνήθως κάνω για διάφορα games, όχι LOL μόνο, αλλά απλά έχω ένα πρόβλημα με το lag και όλα αυτά. Αυτά θα τα φτιάξω κάποια μέρα. Και επίσης το account δεν είναι δικό μου, είναι ενός φίλου μου στο BB. I wanna thanks my friend who gave me this account to make videos on my channel. And I love him so much. Thank you, mate Auditore. Sorry, I don't know your name good because I don't speak good English. Thanks guys for watching this video. I hope you like it and leave one subscribe or like if you want, guys. Αφήστε ένα subscribe και αφήστε μια γραφή με λίγα λόγια και ένα like αν θέλετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Γεια σας και σας εύχομαι μια ωραία ημέρα πάντα. Επίσης, τελευταία πριν κλείσω το βίντεο, υπάρχει στο BB το mode ένας για όλοι. Αυτό που είχατε δει και εσείς όλοι στο βίντεο, που είστε όλοι μαζί και έχετε 5 ίδιους champions εναντίον 5 ίδιους champions. Αυτό έχουμε να πω. Τελειώσαμε.